Στη Ρωσία, πάμε τώρα, η οποία αρχίζει στρατιωτικέ ασκήσει στη χρήση πυρηνικών όπλων. Η Δήμητρα Μακριάνη εδώ κοντά μου για να μα δώσει τι πληροφορίε. Ναι, Δήμητρα. Μιλία, και μπροστά σε αυτά τα πλάνα που παρακολουθούμε, ναι. ε, η ανησυχία είναι πραγματικά παγκόσμια. Λοιπόν, η Ρωσία έχει αρχίσει αυτέ τι ασκήσει. Πρόκειται για μια τεράστια κλίμακα άσκηση. Τα πλάνα αυτά ε, τα έχει δώσει το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα και λέει ότι είναι η πρώτη φάση αυτή, στην οποία περιλαμβάνεται πρακτική εκπαίδευση για προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων. Τώρα, ποιο έδωσε την εντολή, μα φυσικά ο Ρώσο πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Υπουργείο Άμυνα αναφέρει σε ανακοίνωσή του πω αυτέ οι ασκήσει γίνονται για διασφάλιση τη εδαφική ακαιρεότητα και τη κυριαρχία του ρωσικού κράτου, ω απάντηση σε προκλητικέ δηλώσει και απειλέ δυτικών αξιωματούχων κατά τη Ρωσία. Επομένω, βλέπουμε ότι η Δύση για ακόμη μια φορά στρέφεται κατά τη Δύση, έχει απέναντί τη την Δύση. Και όπω έχω αναφέρει και στην αρχή Εμιλία, πραγματικά όλο αυτό, αυτέ οι κινήσει τη Σα προκαλούν α, ιδιαίτερη και μεγάλη ανησυχία στη Δύση. Γιατί μην ξεχνάμε πως ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι ένα άνθρωπο που λεκτικά πολλέ φορέ έχει εξαπολύσει απειλέ για πυρηνικά. Τώρα βλέπουμε να κάνει αυτό το βήμα με τι ασκήσει. Κανεί δεν θέλει να πιστέψει ποιο μπορεί να είναι το επόμενο του βήμα, ποια η επόμενη του κίνηση. Και να εντείνει τι Ευχαριστώ mm -hmm. πολύ, Δημητρά. Σε χέρα.